Στα επόμενα 2 χρόνια είναι εφικτός ο στόχος για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων στην Κρήτη, τόνισαν εμπλεκόμενοι φορείς στη διάρκεια συνάντησης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο του Επιμελητηρίου για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων στην περιοχή του Μονονάφτη στην Αγία Πελαγία και τη Χερσόνησο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έχει κάνει το Επιμελητήριο σχετικά με τα καταδυτικά πάρκα. Έχει επιλέξει 2 περιοχές στις οποίες προετοιμάζει τις μελέτες να τα εντάξει σε πρόγραμμα και να πάμε στη φάση της υλοποίησης. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να παρουσιάσουμε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό το έργο, το project γενικότερα. Το Επιμελητήριο έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, συνδέεται προφανώς με το πρόγραμμα της Αλιείας και το Ταμείο Αλιείας, στα πλαίσια του οποίου ετοιμαζόμαστε να προκηρύξουμε αντίστοιχο μέτρο το οποίο θα υποδεχθεί στα πλαίσια του προγράμματος αυτού σχετική προκήρυξη και είναι μια ιδανική ευκαιρία για μια περιοχή όπως η Κρήτη. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι η ένταξη των καταδυτικών πάρκων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Αλιείας προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή τους. Εδώ φαίνεται ότι έχουν οριμάσει τα πράγματα και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αξιόλογες προτάσεις για να στηρίξουμε χρηματοδοτικά. Το Επιμελητήριο έχει κάνει όλη τη δουλειά που αφορά την αδειοδότηση των περιοχών. Εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε προκηρύξει ήδη το πρόγραμμα. Το Επιμελητήριο θα πρέπει να ετοιμάσει ένα φάκελο. Ο φορέας, μάλλον, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί, θα ετοιμάσει ένα φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να τον υποβάλει στην αναπτυξιακή, να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότηση, η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Μιλάμε καταρχάς για το καταδυτικό πάρκο στο Μονονάφτη, στην Αγία Πελαγία, το οποίο είναι πιο όριμο έργο, και μιλάμε για ένα άλλο, το οποίο ετοιμάζεται και είναι στην περιοχή της Χερσονήσου. Θεωρώ ότι είναι κάτι πρωτοποριακό, όχι μόνο για τα επιμελητήρια, αλλά γενικότερα και για όλη τη χώρα. Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες που κατέβαλε το Επιμελητήριο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των 2 πρώτων καταδυτικών πάρκων στο νομό Ηρακλείου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός δικτύου καταδυτικού προορισμού, το οποίο θα προσελκύσει τουρίστες υψηλού οικονομικού επίπεδου. Σε συνεργασία με την περιοχή της Λέσβου, του Ηρακλείου και την περιοχή της Λάρνακας στην Κύπρου, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο για να δούμε το πώς μπορούν να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ αυτών των περιοχών για την ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων. Σε συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου καθώς και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου.